Είπα, μετά τα Νόγια θα πάμε και στο οροπέδιο Λασιθίου. Μιλήσαμε για τα Νόγια, ωστόσο πάμε εκεί και προς την Ανατολή, στα ανατολικά της Κρήτης, καθώς και εκεί, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακο, από Παρασκευή ξεκίνησαν απόγευμα, προκειμένου και κατέφταναν στην περιοχή Κρητική, από κάθε γωνιά της Κρήτης, πολίτες από κάθε γωνιά της Κρήτης, ειδικά όποιος έμπαινε, η αλήθεια είναι στο Instagram, εκεί στα social media και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτά τα περίφημα stories, έβλεπε εκεί φωτογραφίες από Ανόγια και Οροπέδιο Λασιθίου. Ήταν must. Ήταν must, η αλήθεια είναι. Όπου και να κοιτούσες, έβλεπες αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, και πολύ καλά το κάνουν. Το θέμα είναι βέβαια να ξεκινήσει και μία συζήτηση. Σε λίγα δευτερόλεπτα συνδεόμαστε και με το Οροπέδιο. Μία συζήτηση για την αξιοποίηση του θεματικού τουρισμού. Πρέπει λίγο να δούμε και το θέμα των υποδομών. Πρέπει λίγο να προσπαθήσουμε. Πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο με τη βοήθεια του κράτους να εκμεταλλευτούμε αυτές τις εικόνες. Να εκμεταλλευτούμε αυτές τις εικόνες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νικηφόρο Γερακάκη, αντιδήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Δική μας χαρά, δική μας χαρά, καλή χρονιά. Συνδεθήκαμε με Ανόγια, ερχόμαστε σε εσάς το αδιαχώρητο και στο Οροπέδιο το Σαββατοκύριακο. Ναι, βέβαια. Ναι. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Τις προηγούμενες μέρες έπεσε χιόνι, όπως γνωρίζετε, όχι πάρα πολύ. Όπου αυτό ήταν και η αφορμή να ανέβει πάρα πολύ κόσμο. Ο Δήμος μας φροντίσαμε να διατηρήσουμε τους δρόμους καθαρούς από χιόνι και ασφαλείς. Κύριε Παναγιωτόπουλο, όπως ξέρετε, το Οροπέδιο αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς. Σωστά. Προορισμούς, με ένα βαρκύρετο δικτύων άντρων, όπως γνωρίζετε. Ναι. Και όχι μόνο, ιδιαίτερο φυσικό κάλος, κορυφαία ποιότητα στα προϊόντα του, υψηλή παροχή υπηρεσίας σε ό,τι έχει να κάνει και διαμονή, που έχουν δημιουργηθεί πολύ όμορφα και ζεστά καταλήμματα. Σωστά. Η πληρότητα στα Νόγια είναι γύρω στο 70%, 70-80% στο Οροπέδιο. Η πληρότητα σε εμάς ξεπέρασε το 100%. Δεν υπήρχε τίποτε. Ήταν η πληρότητα 100%. Τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε κρεβάτι που λένε. Τίποτε, τίποτε. Η εστίαση έπαιξε το ρόλο της, έχοντας την εμπειρία από τους καλοκαιρινούς μήνες, με την έννοια ότι εξυπηρετούμε τόσο κόσμο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά ο στόχος και της Δημοτικής Αρχής είναι να γίνει προορισμός στο Οροπέδιο, χειμερινός προορισμός. Αυτό που είπα και στον πρόλογο, αντιδήμαρχε, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό το αλπικό σκηνικό παρακαλώ. Τις εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, να εκπονηθεί ένα σχεδιασμός προκειμένου ακόμα περισσότερο η τοπική κοινωνία να εκμεταλλευτεί αυτές τις δυνατότητες. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έχοντας όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σας ανέφερα μόλις πριν, ναι, δεν έχει να ζηλέψει, θεωρώ, σε τίποτε ανάλογους προορισμούς ανά την Ελλάδα. Ο στόχος αυτός φαίνεται να επιτυγχάνεται. Αυτό όμως δεν μας κάνει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια στο να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι ένας ασφαλής προορισμός πάνω σωστά απ' όλα. Και σε αυτό έχει πολύ αργός είναι ο Δήμος, είναι η περιφέρεια που βοηθά, γιατί όπως θέτει το Οροπέδιο είναι στα 900 μέτρα υψόμετρο, έχει δημιουργεί καινούριο ασφαλτικό στο οδόστρωμα, ναι, έχει μια σοβαρή προσπάθεια, φωτισμός για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ομίχλης, όπου είναι πάρα πάρα πολύ έντονο κατά τους σημερινούς μήνες. Θέλω να πω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και στο θέμα των υποδομών. Και στο θέμα των υποδομών. Μέχρι και σήμερα, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό εκεί ψηλά της χιονοπτώσης είναι κάπως διαχειρίσιμα. Αυτή τη βδομάδα ίσως ξεπεράσουμε λίγο αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι και σήμερα σε αυτούς τους πρώτους δύο μήνες του χειμώνα. Είστε προετοιμασμένοι? Ναι, ναι. Θα σας πω, έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στο Οροπέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με το χιόνι, γιατί ναι, 3 με 4 φορές τουλάχιστον τη χειμερινή περίοδο δεχόμαστε πάρα πολύ χιόνι, όπου είμαστε έτοιμοι, ο μηχανισμός υπάρχει, είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και σε πολύ δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες ότι το αντιμετωπίσαμε με το σωστό τρόπο, είμαστε προετοιμασμένοι. Πάνω απ' όλα και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε μια χαρά. Μάλιστα, και να ανοίξετε καλά την αγκαλιά σας και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να υποδεχτεί εκεί τον κόσμο. Βεβαίως. Λοιπόν. Αυτό είναι προϋπόθεση και θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά στο Οροπέδιο. Χαρά μας, χαρά μας. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Λοιπόν.